Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Και σήμερα το θέμα της κάρτας θα μας απασχολήσει, η κάρτα του πολίτη και ο γέροντας Παΐσιος. Τι έχει πει ο γέροντας για τα ηλεκτρονικά φακελώματα, που άλλοτε έρχονται σαν άμκα, άλλοτε έρχονται σαν κάρτα του πολίτη, άλλοτε σαν φοροταυτότητα, άλλοτε ταυτότητα κλπ. Πάντως θα καταλήξουν σε μία κάρτα, αν το ξέρετε αυτό, ίσως αυτή η κάρτα του πολίτη να κάνει για όλες τις χρήσεις. Γι' αυτό δεν τη δεχόμεθα εμείς και με το δίκιο μας. Διότι θα είναι το ηλεκτρονικό φακέλωμα σε βαθμό υπέρτατο. Δεν θα μπορεί κανείς να αυτοδιατίθεται, δεν θα μπορείς να κάνεις κανένας τίποτα, δίχως να τον παρακολουθεί ένας ανίστακτος οφθαλμός. Και αυτός δεν είναι οφθαλμός του Θεού, αλλά είναι οφθαλμός του διαβόλου. Διότι τον οφθαλμό του Θεού δεν μπορεί να τον αποφύγει κανένας. Αλλά τον οφθαλμό του διαβόλου ας τον πάρουν εκείνοι που θέλουν να τους κατασκοπεύει και να τους ξεναγεί εκεί που νομίζει. Γράφει λοιπόν ιδιοχείρος ο πατήρ Παΐσιος. Μετά από την πόρα τη δαιμονική θα έρθει η λιακάδα η θεϊκή. Εδώ εννοεί πιθανόν ότι υπάρχει ένα μεσοδιάστημα. Δηλαδή, πριν έρθει τελικά ο Αντίχριστος, θα υπάρξει μία ανάπαυλα θεϊκή, την οποία όλοι περιμένουμε, για το λόγο ότι αυτή η λιακάδα η θεϊκή θα διαδώσει, όπως λέει και η Αποκάλυψη, και το 24ο και 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, θα διαδοθεί στα έθνη του Ευαγγέλιου. Θα γίνει μία γνωριμία με τον Χριστό σε όλους τους λαούς του κόσμου. Πίσω από το κοσμικό φρόνημα της σημερινής ελευθερίας, συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος, κρύβεται η πνευματική σκλαβιά. Βέβαια, όλα αυτά τα κάνουν για να υπάρχει μια άνεση, λένε στον πολίτη, να μπορεί να ελίσσεται, να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, να πηγαίνει στις τράπεζες από εδώ και από εκεί και να μπορεί με αυτόν τον τρόπο τι να κάνει, να παίρνει εύκολα τα χρήματά του, να κάνει τις συναλλαγές του, να πουλάει, να αγοράζει εύκολα. Αυτό είναι το πρόσχημα. Διότι, δόξα τω Θεώ, και σήμερα οι συναλλαγές μπορούν να γίνουν πάρα πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει φόβος σε αυτό το θέμα και δεν υπάρχει δυσκολία στις συναλλαγές με τα κομπιούτερ που υπάρχουν. Αλλά το θέμα της κατασκοπίας και το θέμα της αποκλειστικότητας ενός αριθμού, αυτό είναι που βάζει τα πράγματα σε άλλη τροχιά. Το άγχος, το αδιέξοδο οδηγούν τον κόσμο στην ψυχική και σωματική καταστροφή. Ένας τρόπος δηλαδή, εννοεί εδώ, για να κυβερνάς την ανθρωπότητα, είναι να της δημιουργείς το άγχος, την ανασφάλεια. Δηλαδή, για να γίνεις σωτήρας, πρέπει να δημιουργείς μια κατάσταση πανικού, τόσο ώστε να πεις, να, τώρα από αυτό το πανικό σε σώζω εγώ. Αυτό κάνουν όλοι οι διεστραμμένοι άνθρωποι της ανθρωπότητας, αυτό κάνουν οι μάγοι, αυτό κάνουν όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να θυματοποιήσουν τους ανθρώπους. Τους δημιουργούν ένα πανικό και προβάλλουν σαν μόνη σωτηρία τη δική τους ενέργεια. Έλα λοιπόν εγώ να σε σώσω, δώσε μου αυτό, δώσε μου εκείνο, δώσε μου τα λεφτά σου, δώσε μου το σπίτι σου, για να μπορείς να σωθείς. Και συνεχίζει. Πίσω από το δίθεν τέλειο σύστημα για την κάρτα εξυπηρετήσεως πολιτών, εντός εισαγωγικών το βάζω εγώ το πολιτών, διότι η κάρτα έρχεται με αυτή τη μορφή τώρα, κάρτα πολίτου, ο πατήρ Παΐσιος γράφει σκέτα κάρτα εξυπηρετήσεως, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία. Και αναφέρει την Αποκάλυψη του Ιωάννου στο 12ο κεφάλαιο, 13 κεφάλαιο και στίχος 16, όπου απερίφραστα εκεί λέγεται περί του Αντιχρίστου. Είναι δώσουση αυτής χάραγμα επί της δεξιάς χειρός. Γιατί δεξιά χειρά? Διότι με αυτή ο χριστιανός κάνει το σταυρό του. Ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή κάνουμε το σταυρό μας με το δεξί μας χέρι, γι' αυτό θα δοθεί το χάραγμα στο δεξί χέρι και όχι στο αριστερό. Και στο μέτωπο. Γιατί στο μέτωπο? Διότι εκεί είναι η ασφαλέστερη περιοχή του σώματος. Είναι στο μέτωπο αυτόν, γιατί για να μην μπορούν να πουλήσουν ή να αγοράσουν παρά μόνο που έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Και συνεχίζει η Αποκάλυψη για να λυθεί κάθε παρεξήγηση πάνω σε αυτό το θέμα ότι ο Αντίχριστος δεν είναι πρόσωπο, λέει «Όδε, εδώ δηλαδή, είναι η σοφία». «Ο έχω νουν, έχουμε νουν», αυτό είναι τώρα. «Ψηφισάτε τον αριθμό του θηρίου».
ψήφισμα αριθμού σημαίνει η αριθμητική αξία του ονόματος. Δηλαδή το όνομα Ιωάννης έχει έναν αριθμό, βγάζει έναν αριθμό. Ποιον, αν προσθέσεις το Ι που είναι το 10, με το Ω που είναι το έτσι, με το Α που είναι το 1, με το Ν που είναι ο τάδε αριθμός, με το άλλο Ν που είναι ο τάδε αριθμός, με το Ι που είναι ο τάδε αριθμός και με το Σ που είναι ο τάδε αριθμός, αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, κάνουμε ένα άθροισμα. Αυτό το άθροισμα είναι το όνομα του θηρίου, το όνομα του κάθε ενός. Δηλαδή, είναι ο αριθμός του ονόματός του. Έτσι, όλα τα ονόματα μπορεί να μεταφραστούν σε αριθμούς. Διότι, μην ξεχνάτε ότι αυτό το αλφάβητο που έχουμε είναι το αλφάβητο το αραβικό, έτσι με το 1, 2, 3 κλπ. Ενώ στην αρχαία εποχή και ειδικά στην εποχή της Αποκαλύψεως, το 1 ήταν το α. Κεφάλαιον α λέμε ακόμα. Κεφάλαιον β, κεφάλαιον γ, κεφάλαιον γ, δ, έτσι. Κεφάλαιο γιώτα γάμα είπαμε εδώ, δηλαδή 13. 10 είναι ο αριθμός γιώτα, το γάμα γιώτα, και 3 είναι το γάμα, και έτσι το γιώτα γάμα κάνει τον αριθμό 13. Γάμα δέλτα 14. Γιώτα. Κάπα είναι ο αριθμός 20. Κάπα 1 λοιπόν 21, κάπα 2 22. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και λέει το όνομα του θηρίου, αγοράσει ή πωλήσει ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Θα έρθει δηλαδή μια εποχή, δεν ξέρουμε πότε, άλλοι λένε σε μερικά χρόνια, άλλοι λένε σε μερικές δεκαετίες. Εμείς έχουμε κάθε επιφύλαξη σε αυτό το θέμα και ποτέ δεν είπαμε ότι θα έρθει το 2015 όπως λένε, ή το 2020 ή το 2030. Έχουμε πάντα μια επιφύλαξη. Θα το δείξει ο χρόνος. Ο έχων νουν λοιπόν, ψηφισάτε τον αριθμό του θηρίου, αριθμός γαρ ανθρώπος τι. Αυτός είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος βγάζει το 666, από το όνομά του βγαίνει το 666. Και ο αριθμός είναι χ, ξ, σίγμα το νούμενο, αραβικά 666. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας γράφει, τέλει γραμμένα, θα τα αποκαλύψει ο χρόνος και η πείρα σε όσους αγρυπνούν, νύφουν. Η λέξη νύφο σημαίνει επαγρυπνώ ψυχικά. Καταλαβαίνω τι γίνεται μέσα μου, καταλαβαίνω τι γίνεται και απ' έξω. Η εξωτερική και η εσωτερική νύψεις. Εσωτερική νύψεις είναι να παρατηρούμε το νου μας, τις επιθυμίες, τις σκέψεις, όπως κάνουν οι μεγάλοι ασκητές, οι οποίοι είναι επιστήμονες στους λογισμούς. Και η εξωτερική νύψη είναι να βλέπουμε τα σημεία των καιρών, όπως μας είπε και ο Χριστός. Δηλαδή, θα δούμε ορισμένα σημεία για να καταλάβουμε ότι έρχεται ο Αντιχριστός. Δεν θα έρθει έτσι, μπουμ, απροκάλυπτα. Θα μας ειδοποιήσουν ορισμένα σημεία. Και έχουμε πει πολλές φορές. Ένα σημείο είναι το 666 και οι κάρτες. Η κάρτα του πολίτη και το σφράγισμα πάνω στο σώμα, η τελική φάση του ηλεκτρονικού φακελώματος πάνω στον άνθρωπο. Που είναι φασιστικό, φασιστικότατο σύστημα αυτό και όταν το εφάρμοσαν οι Ναζί στους Εβραίους και όχι μόνο στους Εβραίους αλλά και σε άλλους λαούς, περισσότερο ήταν οι Εβραίοι, αλλά καήκανε και άλλοι λαοί, δυστυχήσανε και άλλοι άνθρωποι από άλλους λαούς, αυτό να μην το ξεχνάμε. Και να ψηφίσει τον αριθμό του θηρίου, διότι άνθρωπος εστί ο αριθμός αυτός. Ο έχων νουν. Ποιος έχει νουν? Εκείνος που γνωρίζει τα συμβάντα, εκείνος που παρατηρεί τα γεγονότα, εκείνος που γνωρίζει την Αγία Γραφή, εκείνος που γνωρίζει τα πατερικά κείμενα, αυτός θα έχει το νου. Οι άλλοι θα λένε άλλα ντάλλον. Οι άνθρωποι που θα έχουν το νου, δηλαδή τον θρησκευτικό νου, τον εκκλησιαστικό νου, το σωστό νου, αυτόν που προειδοποιεί για τα σημεία, αυτοί θα καταλάβουν σιγά σιγά τι γίνεται στην ανθρωπότητα. Ο χρόνος και η πείρα. Η πείρα είναι συσσωρευμένη γνώση της Εκκλησίας. Και ο χρόνος, όπως κανένας ξέρει, θα αποδείξει σιγά σιγά τα γενόμενα, τα σημεία που γίνονται. Το παράξενο είναι ότι πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος, εκτός ότι δίνουν δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτόν τον κοσμικό φόβο του φακελώματος. Ο κοσμικός φόβος του φακελώματος. Γιατί υπάρχει κοσμικός φόβος του φακελώματος? Διότι μας έβαλε μια ρήτρα εδώ. Όποιος δεν έχει αυτό το
σημάδι του Αντιχρίστου δεν μπορεί να τρώει. Ή θα μπορεί να τρώει βέβαια, αλλά όχι με άνεση. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που θα πάρουν αυτό το barcode ή το 666 ή το χ, ξ, σίγμα, το όνομα του Αντιχρίστου, αυτοί είναι που θα δυστυχούν. Θα τρώνε 5 φορές περισσότερο και δεν θα χορταίνουν. Θα πηγαίνουν δεξιά και αριστερά και δεν θα μπορούν να βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Συνεχώς μέσα στο μυαλό τους θα γυρίζει δαιμονικός κόσμος. Ενώ εκείνοι που δεν έχουν, θα έχουν καθαρό μυαλό, θα βρίσκουν ένα κομμάτι ψωμί, 3,5 χρόνια είναι όλα όλα, και επιπλέον, λέει η Αποκάλυψη παρακάτω, σε άλλο σημείο της, που δεν το έχω πρόχειρο τώρα, ότι αυτοί που θα πάρουν το χάραγμα, δηλαδή αυτό που θα πάρουν στο χέρι και στο μέτωπο, θα τους χτυπήσει ένα έλκος κακό και πονηρό, του τέστην καρκίνος. Ο πατήρ Παΐσιος θα μας πει παρακάτω, θα γίνει με λέιζερ αυτό. Όπως και να γίνει όμως, το παράξενο του φαίνεται ότι οι πνευματικοί άνθρωποι, εκτός από τις δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτόν τον κοσμικό φόβο του φακελώματος. Ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά για να βοηθήσουν τους χριστιανούς με την καλή ανησυχία και να τους τονώσουν την πίστη, να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Απορώ, γράφει στη συνέχεια. Δεν τους προβληματίζουν αυτά τα γεγονότα. Γιατί δεν βάζουν ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους? Υπάρχουν πολλοί πνευματικοί, οι οποίοι δεν ανησυχούν καθόλου για το ηλεκτρονικό φακελό. Ενώ ο καλός πνευματικός γνωρίζει τα πράγματα, συνιστά στα παιδιά του την υπομονή που έχει και αυτός, την παρηγοριά από τον Χριστό μας, από την Εκκλησία, και την αναμονή να δούμε τι θα γίνει. Αυτή είναι η καλή ανησυχία, η οποία τονώνει την πίστη. Ο χριστιανός πρέπει πάντοτε να ελπίζει και να μην ανησυχεί υπέρ του δέοντος, να έχει το νου του μεν, αλλά να μην ανησυχεί, διότι πίσω απ' όλα είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι μεγαλοδύναμος και παντοδύναμος, και ο οποίος θα φέρει τα πράγματα εκεί που πρέπει. Είμαστε με το δυνατό, μην το ξεχνάτε. Είμαστε με τον αίτητο. Είμαστε με εκείνον ο οποίος έδεσε τον Σατανά και τον έριξε στη λίμνη του πυρός μαζί με τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη. Γιατί ο Χριστός είναι αυτός που διατάζει τον Άγγελο να τους ρίξει στην λίμνη που καίεται και ο μεν του πυρός, όπως να μας πει η Αποκάλυψη. Να διαβάζουμε λοιπόν την Αποκάλυψη, διότι τα σημεία των καιρών άρχισαν να γίνονται ορατά. Αυτό εννοεί το αποπλανήν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Βέβαια, εκλεκτοί μπορεί να θεωρηθούν εδώ οι ιερείς, οι επίσκοποι, οι καλοί χριστιανοί. Και αυτοί κινδυνεύουν, αν το πάρουν έτσι με το μυαλό και λογικά, να πλανηθούν και να μην ακούσουν τις συμβουλές των πατέρων και της Εκκλησίας. Έτσι να σηκώσουν δικό τους μπαϊράκι και να πούνε δεν πρόκειται για τίποτα ανησυχητικό. Αυτό εννοεί το αποπλανήν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αυτούς που είχε εκλέξει δηλαδή ο λαός, ο κλήρος και ο λαός. Και αυτό αναφέρεται στο Μάρκο, στο 13ο κεφάλαιο, ότι οι δυνατόν αποπλανήν τους εκλεκτούς. Εκεί μας μιλά ο Χριστός για τα τελευταία χρόνια, και διαπλέκεται αυτό επειδή εκείνοι που άκουγαν δεν μπορούσαν εκείνη την ώρα να ξεχωρίσουν με το τέλος του κόσμου. Το τέλος του κόσμου και το τέλος της Ιερουσαλήμ είναι δύο αλληλένδετες έννοιες μέσα στα κεφάλαια της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε πότε, σε ποια στιγμή μιλάει για το τέλος του κόσμου και για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Και ενώ τα σημεία δείχνουν ξεκάθαρα, φαίνονται ξεκάθαρα, το θηρίο στις Βρυξέλλες, λέει ο πατήρ Παΐσιος, την ευχή του να έχουμε, ο μακαριστός, Άγιος της Εκκλησίας πρέπει να θεωρείται, αφού στη συνείδησή μας έχει πάρει το σχήμα πλέον της Αγιοσύνης, έτσι, τυπικός, δεν αναγνωρίστηκε ακόμα, πιστεύω θα αναγνωριστεί και αυτός και πολλοί άλλοι του 20ου αιώνα. Για ενώ τα σημεία φαίνονται ξεκάθαρα, το θηρίο στις Βρυξέλλες με το 666 έχει σχεδόν ρουφήξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ, η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος, τι φανερώνουν? Δηλαδή, η λίγο φανερότερο ότι πηγαίνουν προς τα εκεί. Έχουν κάνει την αρχή και τα πρώτα βήματα. Απομένει η μέση και το τέλος. Η μέση, όπως είπαμε, θα είναι αυτή η γενική κάρτα και το τέλος είναι το σφράγισμα, παρουσία. Όταν έχει έρθει ο Αντίχριστος θα γίνει και το σφράγισμα. Θα είναι εύκολο βέβαια, γιατί αυτή η κάρτα θα περάσει στο σώμα στην εποχή του Αντιχρίστου. Γι' αυτό δεν πρέπει να την πάρουμε την κάρτα.
διότι είναι μια εισαγωγή στο σφράγισμα. Είναι το προστάδιο της κολάσεως. Ποιος αν του λέγανε ότι εδώ υπάρχει ένας γκρεμός από κάτω. Αλλά πήγαινε στάσου δίπλα στον γκρεμό και μην πέσεις μέσα, αλλά στάσου εκεί. Θα πάει ένας όφρονας άνθρωπος να σταθεί εκεί. Δηλαδή, ένα μέτρο να του δώσουν μια σπροξία να το ρίξουν χάμο. Θα πάει όσο πολύ μακρύτερα από τον γκρεμό. Θα απομακρυνθεί. Δεν θα πλησιάσει τον γκρεμό. Έτσι δεν είναι. Αυτό μας λένε τώρα. Πλησιάστε στον γκρεμό με την κάρτα και μην φοβάστε, δεν θα σπρώξει κανένας, δεν πρόκειται να πέσετε μέσα. Τότε γιατί μας πας εκεί πέρα κοντά στον γκρεμό, αφού δεν πρόκειται να πέσουμε μέσα. Θα πλανηθούν εκείνοι που τα ερμηνεύουν με το μυαλό, λέει. Βέβαια, εκείνοι που δεν πιστεύουν τα κείμενα της Αποκαλύψεως και των Πατέρων και αρκούνται μέσα στη δικιά τους λογική, αυτοί θα το ερμηνεύσουν λάθος. Λοιπόν, λέει μετά για τις Βρυξέλλες, μήπως δεν υπάρχει αυτό το τεράστιο κομπιούτερ, μάλιστα ένα δίδυμο λέει κομπιούτερ εκεί πέρα, που έχει περάσει μέσα όλα τα κράτη. Υπάρχει. Μου έχει φακελώσει όλη την ανθρωπότητα σχεδόν. Η ταυτότητα λοιπόν, η εισαγωγή του σφραγίσματος τη φανερώνει, θα μας πει ο Χριστός, υποκριτέ. Το μεν πρόσωπο του ουρανού γινώσκεται, όπως είπε στους Φαρισαίους, ξέρετε λέει όταν έρχεται, λέει τα σύννεφα από δυσμάς, από δυσμών, λέτε θα έχουμε βροχή. Γιατί γυρίζει έτσι, τόσο ώστε τα σύννεφα έρχονται από τη Δύση. Όταν όμως βλέπετε καθαρά, καθαρό τον ουρανό της Δύσης, λέτε θα έχουμε καλοκαιρία. Και όντως έτσι συμβαίνει. Αυτά τα σημεία λέτε, τα έχετε μάθει και τα λέτε και τα ξέρετε. Τα σημεία της ελεύσεως του Αντιχρίστου, τα σημεία των καιρών αυτά, δεν μπορείτε να τα δείτε. Είσαστε επομένως υποκριτές. Διότι το μεν πρόσωπο του ουρανού το γνωρίζετε, να το διακρίνετε. Τα σημεία των καιρών ουδήν αστεγνώνε. Βέβαια, εκείνη την εποχή, σημείο των καιρών δεν ήταν ο Αντιχριστός, ήταν ο ερχομός του ιδίου του Χριστού. Αυτό ήταν το σημείο των καιρών. Δηλαδή, θέλω να πει, εδώ άλλοι άνθρωποι ξένοι έχουν διαγνώσει με τρόπο πάρα πολύ σωστό και δυνατό, έχουν διαγνώσει τι, ότι έρχεται ο Μεσσίας, όπως οι Έλληνες είχαν διαγνώσει, όπως οι Πέρσες, κάποιοι Πέρσες σε βάση περιπτώσει, αυτοί οι τρεις βασιλείς των Περσών που ήρθαν και τον προσκύνησαν. Και πολλοί άλλοι, όπως οι Ισραηλίτες, όπως ο Ναθαναήλ, λέω ότι έψαχνε να βρει τον Μεσσία, ψάχναμε αυτοί. Ερευνούσαν τις γραφές για να δούμε πότε έρχεται ο Μεσσίας. Και ειδικά μπορούμε να το δούμε και στον Ισαΐα αυτό, αλλά χρονολογικά να το εντοπίσουμε από τον Δανιήλ, ο οποίος μιλάει για τις 70 εβδομάδες που καθορίζουν κανονικά τα χρόνια, 7-7-49, 490 χρόνια, από τον καιρό της Μετικεσίας στη Βαβυλώνα και από τον καιρό που θα ξαναχτιστεί ο ναός του Σολομώντος. Αυτά τα λέει πάρα πολύ καλά ο Δανιήλ και όποιος τον διαβάζει και τον γνωρίζει, βλέπει ότι εκεί πέρα πραγματικά τα σημεία των καιρών φαίνονται καθαρά μέσα από την Αγία Γραφή και μάλιστα από την Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό λοιπόν τους ψέγει ο Χριστός, τους Φαρισαίους, όταν τους λέει υποκριτές, το πρόσωπο του ουρανού το ξέρετε και το γνωρίζετε να το διακρίνετε. Τα σημεία των καιρών δεν ουδήν αστεγνώνε. Μιλάει για την πρώτη του παρουσία εκεί. Άρα και η δεύτερη του παρουσία θα γίνει πάλι με σημεία και γι' αυτό το λόγο, επειδή θα επισημανθεί, δηλαδή δεν θα έρθει έτσι ξαφνικά η δεύτερη παρουσία. Μεν ξαφνικά θα έρθει για τον πολύ κόσμο. Γιατί λέει θα έρθω σαν κλέφτη τη νύχτα, για εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν δηλαδή. Αλλά για εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν, όπως ο Νόε ήξερε ότι θα γίνει και έκανα την κυβωτό, έτσι και εμείς γνωρίζοντας σαν χριστιανοί τι θα απογίνει στον καιρό αυτό, θα πρέπει να ετοιμαστούμε για να μην πιαστούμε απροετοίμαστοι ξαφνικά και έρθει σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, διότι άλλο να είσαι προετοιμασμένος να δεχτείς μια κλοπή στο σπίτι σου και άλλο να είσαι προετοίμασος και να κοιμάσαι. Η κάρτα λοιπόν και η ταυτότητα την λέει εισαγωγή του σφραγίσματος. Προσέξτε τις λέξεις. Εισαγωγή του σφραγίσματος. Και μας λέει ότι αυτά τα σημεία που μας λέει ο Χριστός και τους λέει υποκριτές φαρισαίους και όλους τους φαρισαίους όλων των αιώνων, γιατί θα υπάρξουν και σύγχρονοι φαρισαίοι, αναφέρονται στο Ιώτα Δέλτα του Ματθαίου. Μετά λοιπόν την κάρτα και την ταυτότητα, για να προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα, θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση ότι πήρε κάποιος την κάρτα του Δίνα, ενός άλλου δηλαδή, και σήκωσε τα λεφτά από την τράπεζα. Καταλάβατε πώς θα το μεθοδεύσουν μετά. Θα λένε ότι
χάθηκαν τα χρήματα ενός επειδή οι hackers ή κάποιος άλλος έσπασε τους κωδικούς του και τώρα αυτός κλαίει και οδύρεται γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει η τράπεζα αν είχε ή δεν είχε λεφτά. Σήμερα δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί σου δίνουν κάποια αποδεικτικά στοιχεία και τα κρατάς στο σπίτι σου, στα χέρια σου. Σου δίνουν κάποια χαρτιά οι τράπεζες, κάποια γραμμάτια, κάποια χαρτιά, κάποια, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι, ομόλογα, οτιδήποτε δίνουν και τα κρατάς στο σπίτι σου. Πας λοιπόν τον άλλο χρόνο και του λες: κοιτάξτε, εγώ έχω αυτά τα χρήματα μέσα, βρέστε εκεί τι είναι, κοιτάξτε το λογαριασμό και τον ευρίσκουν. Τώρα με την κάρτα όμως δεν μπορεί να το πει αυτό, διότι όλα είναι μέσα στην κάρτα. Αν η κάρτα χαθεί ή παραποιηθεί ή η κάρτα σου χακεροποιηθεί, δηλαδή οι hackers την εσπάσουν και κάνανε επίδειξη στη γερμανική τηλεόραση, τρεις νεαροί, οι οποίοι λέει φέρτε μας οποιαδήποτε κάρτα εδώ πέρα. Και μέσα σε μία ώρα, με τα κομπιούτερ που είχαν φέρει και με τον αριθμό της κάρτας, κατάφεραν και βάλαν τα λεφτά της κάρτας στους λογαριασμούς τους. Το έδειξε η γερμανική τηλεόραση. Δεν υπάρχει λοιπόν με την κάρτα ασφάλεια, και γι' αυτό το λόγο θα λένε, αφού δεν υπάρχει λοιπόν με την κάρτα ασφάλεια, προσέξτε, αφού δεν υπάρχει ασφάλεια πλέον με την κάρτα, τι θα κάνουμε. Θα σας δώσουμε τον αριθμό αυτό πάνω στο σώμα, ούτως ώστε θα ξέρουμε επάνω στο σώμα σας ότι δεν μπορεί να χαθεί η κάρτα. Και έτσι θα την περάσουν στο σώμα, είτε με μικροτσίπ είτε με λέιζερ, οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο. Μετά λοιπόν την κάρτα και την ταυτότητα θα προχωρήσει πονηρά στο σφράγισμα. Γιατί θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση ότι κάποιος πήρε την κάρτα του Δίνα και σήκωσε τα λεφτά από την τράπεζα. Από την άλλη μεριά θα διαφημίζουν το τέλειο σύστημα, το σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο με ακτίνες λέιζερ που δεν θα διακρίνονται, λέει ο πατήρ Παΐσιος πάντοτε, εξωτερικά με το 666 και το όνομα του Αντιχρίστου. Αντιχρίστου. Εμείς προτείνουμε να απλοποιήσουμε πρώτα-πρώτα τη ζωή μας. Να μην έχουμε πολλές συχνές επαφές με τέτοια με τέτοιες κάρτες. Δεν χρειαζόμαστε κάρτες. Καθόλου. Και βλέπω που καταντήσανε αυτοί οι οποίοι παίρνουν κάρτες για να παίρνουν τα λεφτά τους δίθε κάποια ώρα τις θέλουν της ημέρας. Πρώτα-πρώτα έχουν το άγχος, μην πάει κάποιος και τους πάρει το πιν, αυτό τον αριθμό τους. Τον φωτογραφίσει και πάει αυτός και κάνει. Αποσύρει τα χρήματά τους. Πρώτον. Δεύτερον, πολλές κοπέλες θα φοβόνται μήπως πάει κάποιος εκεί πέρα και τις χτυπήσει και τους πάρει τα χρήματα. Τρίτον, κάνουν ουρές μερικές φορές έξω από το κρύο και στέκονται ώρες αυτοί με τις κάρτες. Και δεν είναι μέσα στην τράπεζα να προφυλάγονται από το κρύο και τη βροχή, αλλά κάθονται απ' έξω. Άλλο μαρτύριο αυτό. Να περιμένει τον άλλον τι θα κάνει και πάει η γιαγιά, η οποία δεν ξέρει να πατήσει και τα κουμπιά, τα κάνει λάθος, τα κάνει έτσι. Πάει όλα να τις δείξει, γίνονται φασαρίες. Χρονοτριβή. Και τέλος πάντων, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κρατήσουν για το Σαββατοκύριακο 150, 100, 200, 300 ευρώ όσα χρειάζεται το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, στο σπίτι τους. Γιατί, ποιος ο λόγος να μην έχουν στο σπίτι τους καθόλου λεφτά και να πηγαίνουν στο μηχάνημα. Και πολλές φορές το μηχάνημα δεν δίνει και τα χρήματα και πας σε άλλη περιοχή και δεν τα δίνει και ταλαιπωρείς. Γιατί όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, επειδή μας λένε ότι θα μας διευκολύνουν τη ζωή και την κάνουν χειρότερη και δυσκολότερη. Ας απλοποιήσουμε λοιπόν τη ζωή μας και θα λυθούν πολλά προβλήματα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όσα λιγότερα αγαθά έχουμε, τόσο πιο ευτυχείς είμαστε. Άρτων και σκεπάσματα προτείνει. Άρτων και σκεπάσματα. Τι θα πει άρτων και σκεπάσματα, δηλαδή ρούχα και τρόφιμα. Τα άλλα δεν μας χρειάζονται. Τα άλλα τα έχουμε από το Θεό άφθονα, την πνευματική μας ζωή. Και συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος, αγαπητοί, για να μην λέτε ότι τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Μερικοί θα λένε, δεν είναι τίποτα, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε. Δηλαδή, πάρτε το αυτό στην κάρτα, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα, φτάνει να πιστεύετε εσωτερικά. Μα, συγγνώμη, το να πιστεύεις εσωτερικά και εξωτερικά να συμπεριφέρεσαι σαν άπιστος, είναι αυτό μια στάση χριστιανική στη ζωή μας. Τη βλέπουν οι άλλοι και λένε, μπράβο, αυτός είναι υποκριτής. Λέει ότι πιστεύει αυτό, αλλά κάνει το αντίθετο. Και ενώ βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο, συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος, που εξωτερικά αρνήθηκε τον Χριστό και ήταν άρνησης, όντως ήταν άρνησης, εξωτερική, αλλά ήταν άρνησης. Κατηγορήθηκε για άρνηση ο Πέτρος, έτσι και αν δεν μετανοούσε, δεν θα συγχωρείται από το Θεό.
αυτοί αρνούνται το Άγιο Σφράγισμα του Χριστού κατά τη βάπτισή τους, αυτό που λέγεται σφαραγής πνεύματος δωρεάς Αγίου. Όταν μας βαφτίζουν, αγαπητοί φίλοι, ή όποιοι έχουν βαφτίσει παιδί, ξέρουν ότι ο ιερέας σταυρώνει το παιδί στο μέτωπο, στην κοιλιά, στις παλάμες, στους ώμους και του κάνει ένα σταυρό στο σώμα του με το Άγιο Μύρο. Αυτό σημαίνει ότι σφραγίζεται στο όνομα του Χριστού, παίρνει τη σφραγίδα δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και συντάσσεται με τον Χριστό, αποτάσσεται δε τον Σατανά. Γι' αυτό και ο ιερέας επαναλαμβάνει, αποτάσσεται τον Σατανά, αποταξάμενος. Δηλαδή και εγώ τον αποτάσσομαι, λέει για το παιδί εκ μέρους του παιδιού, διότι το παιδί δεν μπορεί να το πει, το λέει ο νονός του, την ώρα που βαθίζεται ο μικρός, η μικρή κοπέλα. Αυτοί που αρνούνται το Άγιο Σφράγισμα του Χριστού, τη σφραγίδα πνεύματος δωρεάς Αγίου, με το να δέχονται τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, λένε πως θα έχουν μέσα τους τον Χριστό. Άλλο μέσα δηλαδή, άλλο έξω. Για να δούμε, αυτό μπορεί να ισχύει? Τέτοια λογική είναι δυστυχώς απορριπταία. Συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος. Τέτοια λογική έχουν δυστυχώς και είχαν ορισμένοι γνωστικοί στα χρόνια των Αγίων Μαρτύρων, που προσπαθούσαν να μεταστρέψουν τους υποψηφίους μάρτυρες, όπως αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του για τον μάρτυρα Γόρδιο. Γράφει ένα λόγο ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος να τον δούμε, για τους μάρτυρες και ειδικά για κάποιο μάρτυρα, το όνομα του οποίου είναι Γόρδιος, και ο οποίος τι, του έλεγαν, πες με το στόμα ότι αρνείσε τον Χριστό και κράτησε τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ψέγει ο Μέγας Βασίλειος όμως αυτό. Αυτοί του έλεγαν να κρατήσει την πίστη του, γιατί ο Θεός δεν δίνει προσοχή στη γλώσσα, αλλά στη διάθεση. Τι λέτε? Και ο Πέτρος λοιπόν δεν πρόδωσε, εφόσον το είπε μόνο με τη γλώσσα και η διάθεση ήταν διαφορετική. Ο Γόρδιος όμως ήταν άκαμπτος και αποκρίθηκε. Δεν ανέχεται η γλώσσα να μιλήσει κατά του κτίσαντος, μη πλανάστε. Σταθερός ο Γόρδιος τους είπε ότι δεν ανέχεται η γλώσσα να κάνει αυτό που δεν θέλει η διάνοια, δηλαδή να μιλήσει κατά του Χριστού, κατά του κτίσαντος. Από τα λόγια μας θα μας κρίνει και θα μας καταδικάσει, λέει στο Ευαγγέλιο. Και από τις πράξεις και από τα λόγια. Γιατί και τα λόγια τι είναι? Δεν είναι πράξη τα λόγια, τι είναι? Αέρας κοπανιστός. Όταν λέει κάποιος κάτι, αυτό δεν είναι λόγος? Λέει, έχω το λόγο σου. Τι εννοεί με αυτό? Ότι οι υποσχέσεις, οι αρνήσεις, οι βεβαιώσεις γίνονται και προφορικά. Δεν μπορείς άλλο να υπογράφεις και άλλο να λες προφορικά. Πρέπει να έχεις συνέπεια λόγου και πράξεων. Γι' αυτό λέει και για τους, αυτούς που μιλάνε για τον Χριστό, μη λέτε, λέει, αυτά που δεν κάνετε. Μιλάτε για νηστεία όταν δεν νηστεύετε οι ίδιοι. Μη μιλάτε για εγκράτεια όταν δεν εγκρατεύεστε, γιατί θα γίνετε ρεζίλοι. Για τα μάτια του Θεού είστε ρεζιλεμένοι οι ίδιοι και θα γίνετε και ρεζίλοι στα μάτια των ανθρώπων. Και θυμάμαι εδώ ένα περιστατικό όπου ο αείμνηστος Δημήτριος Παναγόπουλος, λαϊκός ιεροκήρυκας, να βρείτε τις κασέτες του για να τις ακούσετε, πρώτος θεωρώ προσωπικά ότι είναι ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης μαζί με τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο, δύο μεγάλοι αυτή της εποχής, που τα τελευταία 20 χρόνια που παρακολουθήσαμε, και τρίτος νομίζω μαζί με τον πατέρα Μυτιλινέο, ο οποίος έχει καταπληκτικές κασέτες, γράψτε το όνομά του, πατήρ Μυτιλινέος, για την Αποκάλυψη, να τις πάρετε ή στα CD ή τα MP3 και να τα ακούσετε. Κάνει ενδελεχή ανάλυση της Αποκαλύψεως, λέξη ή λέξη, και με αυσοφία βάθους μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη, καλύτερη από όλους την Αποκάλυψη την εξηγεί, κατά τη γνώμη μου πάντα, όπως σας είπα, ο πατήρ Μυτιλινέος, ο γέροντας Μυτιλινέος. Από το Στόμιο Λαρίσης ήταν. Κοιμήθηκε και αυτός προσφάτως. Λέγαμε λοιπόν, και ο πατήρ Σάββας είναι πολύ καλός, εμπεριστατωμένος, γλαφυρός, μπορεί να παρακολουθήσει κανείς πάρα πολύ άνετα. Είπαμε λοιπόν ιεροκήρυκες, τους οποίους
και ο κύριος Άκος από τη Θεσσαλονίκη και κάποιοι άλλοι που τώρα δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε. Κάποια μέρα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για αυτούς τους ιεροκήρυκες οι οποίοι προσπαθούν και διδάσκουν το ορθόδοξο πλήρωμα με επίγνωση, σοβαρότητα και τρόπο πάρα πολύ καταληπτό. Ο Δημήτρης Παναγόπουλος λοιπόν, του οποίου ο γιος έχει τώρα βιβλιοπωλείο στην Αθήνα, του Παναγόπουλου το βιβλιοπωλείο, σε μια κασέτα του λέει για το θέμα αυτό της συνέπειας μεταξύ λόγου και πράξεως. Λέει κάποτε είμαστε σε ένα πούλμαν και πηγαίναμε για ένα προσκύνημα και εγώ της έλεγα για την νηστεία. Τη Σαρακοστή πρέπει να νηστεύουμε και λοιπά, ήταν Σαρακοστή εκείνη τον καιρό, πρέπει να νηστεύουμε και το λάδι όσοι μπορούν και δεν είναι άρρωστοι οπωσδήποτε Τετάρτη και Παρασκευή αλλά και τις ημέρες τις άλλες λόγω νηστείας και λοιπά και λοιπά και προχωρούσα και έλεγε για την νηστεία και όλα αυτά. Φτάσαμε λέει στην Κόρινθο. Εκεί κάναμε μια στάση, κάτι να φάει ο καθένας. Ή αυτό που έχει μαζί του ή κάτι να αγοράσει. Λοιπόν, εγώ λέει είχα μαζί μου δύο μπανάνες. Απομακρύθηκα λέει λίγο παρακάτω και έφαγα αυτές τις δύο μπανάνες και ξαναγύρισα μετά εκεί, μπήκαμε στο πούλμαν και φτάσαμε στον προορισμό μας. Εκεί λέει με πλησίασε ένας νέος. Και μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, λέγατε για την νηστεία. Την ώρα που απομακρυνθήκατε, ήμουνα περίεργος να δω τι θα φάτε, του λέει. Και είδα ότι φάγατε δύο μπανάνες. Αν τρώγατε κανένα σάντους με τυρί και σαλάμι, λέει, θα το έλεγα αυτό που έλεγαν εγώ. Ο κύριος Παναγόπουλος μας λέει να νηστεύουμε, αλλά ο ίδιος πήγε και φάγε αυτά. Και λέει ο Παναγόπουλος, ευτυχώς λέει, διότι εγώ, λόγω του ζαχάρου που έχω, λέει, έχω μια, από τον γέροντά μου έλεγε, έχω μια εναλλακτική νηστεία, δηλαδή μπορώ και κάτι παραπάνω να φάω από τον άλλο άνθρωπο λόγω του ζαχάρου. Αλλά δεν χρησιμοποίησα αυτό το ελαφρυντικό που είχα για να φάω κάτι, λέει, σκεφτείτε να τρώγα κάτι και να έρχονταν τώρα το παλικάρι και να λέει αυτό και με το δίκιο του ο κύριος Παναγόπουλος, αλλά λέει και άλλα κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μάτι και από τους ανθρώπους που παρακολουθεί αυτούς που ομιλούν. Κάπου θα σε τσακώσω, σου λέει. Θα σε τσακώσω. Γιατί λες εκείνο και δεν το κάνεις. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και τιμιότητα, εντιμότητα, αυτά που λέμε να έχουμε συνέπεια λόγων και πράξεων. Τι συνέπεια λοιπόν υπάρχει λόγων και πράξεων σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι είμαστε μάρτυρες του Χριστού, αλλά να ρίχνουμε και λίγο λιβάνι στα ξώανα, στα ειδωλόθητα, τρώμε ειδωλόθητα ή κάνουμε, προσκυνάμε θεούς ξένους για να μην μας πάρει το κεφάλι ο αυτοκράτορας. Λοιπόν, δεν πιάνεται αυτό το πράγμα. Ο Γόρδιος άκαμπτος αποκρίθηκε. Δεν ανέχεται η γλώσσα να μιλήσει κατά του κτίσαντος, μην πλανάστε. Από τα λόγια μας λοιπόν θα μας κρίνει και από τις πράξεις μας. Από τα λόγια μας κρίνει και θα μας καταδικάσει. Επίσης επί δεκίου, συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος, όσοι χριστιανοί δήλωναν και θυσίαζαν στα είδωλα, έπαιρναν απαλλαγή από το μαρτύριο. Η Εκκλησία τους θεώρησε αποστάτες. Τι γινότανε. Θυσίαζαν στα είδωλα και τους γράφανε ένα χαρτί ότι αυτός δεν θα μαρτυρήσει. Είναι χριστιανός μεν, αλλά δεν μαρτυράει. Η Εκκλησία δεν το δέχτηκε αυτό. Αυτή την κομπίνα που προκειμένου να κάνουν οι άνθρωποι του σκότους. Να τους αφήσουν στην άγνοιά τους, δηλαδή να λένε ότι αυτοί. Ναι, είναι χριστιανοί. Δεν είναι χριστιανοί τη στιγμή που θυσιάζουν στα είδωλα. Παίρνουν τα διάφορα κρέατα και πάνε και στους βωμούς των ειδώλων. Τότε υπήρχε η ειδωλολατρεία, έτσι. Η Εκκλησία τους θεώρησε αποστάτες. Έτσι θα θεωρήσει και αποστάτες, λέω εγώ τώρα, όχι ο πατήρ Παΐσιος, εκείνους οι οποίοι ναι, μεν παίρνουν το σφράγισμα, αλλά πηγαίνουν και στην Εκκλησία και κοινωνάνε και λένε είμαστε χριστιανοί. Ασχέτως αν είναι σφραγισμένοι στο χέρι ή στο μέτωπο. Δεν θα πιαστεί αυτό. Για χριστιανισμός. Θα είναι αποστάτες κι αυτοί. Και ενώ έχουμε πολλά παραδείγματα. Και το θαύμα που έγινε με τον Άγιο Θεόδωρο, όταν Ουλιανός ο Παραβάτης, το συντομεύω ελάχιστα. Ο αυτοκράτορας θέλησε να μολύνει την νηστεία, γιατί έχουμε μόνο 5 λεπτά, και έδωσε στην αγορά κρέατα ειδωλολατρικών θυσιών. Τι έκανε αυτός? Ήξερε ότι οι χριστιανοί εκείνο το διάστημα νηστεύουν και δεν τρώνε κρέας από ειδωλόθητα. Και πήγε και έδωσε στην αγορά κρέας ειδωλοθήτων. Σου λέει, από την άγνοια που έχουν, δεν ξέρουν τι κρέατα είναι αυτά, θα τα πάρουν και θα τα φάνε.
Αλλά η θεία νεύση, με θεία νεύση, δηλαδή με κάποιο όραμα ή όνειρο, είδε στον ύπνο του ο μάρτυρας Θεόδωρος και το είπε στον αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολος Εύδοξο, είναι πραγματικό γεγονός, τι συμβαίνει, και διέταξε να αναπληρώσουν τις ανάγκες της τροφής τους με κόλυβα. Λοιπόν, τι έγινε? Καταλαβαίνετε, ο παραβάτης, ο Ιουλιανός, ο οποίος εστράφηκε εναντίον του Χριστού, και ξέρετε την ιστορία ότι στο τέλος σκοτώνοντας, πεθαίνοντας τη μάχη, είπε να νίκει κάς με ένα ζωρέ. Το θυμάστε, πιστεύω, από την ιστορία αυτό. Αυτό έχει μεγάλη ιστορία. Θα την πω με δύο λόγια, αλλά σε άλλη εκπομπή θα την αναλύσουμε. Όταν πέρασε από το Μέγα Βασίλειο, ο Ιουλιανός ο παραβάτης ζήλησε όλο το χρυσάφι της Κεσαρίας. Ο Μέγας Βασίλειος με τρόπο του το αρνήθηκε προσωρινά και του είπε πρέπει πρώτα να το μαζέψουμε. Θα πάτε λοιπόν στην εκστρατεία και γυρίζοντας θα δούμε τι θα μπορούμε να σου δώσουμε. Ο αυτοκράτορας επέμενε την ίδια ώρα να το πάρει το χρυσάφι της Κεσάριας και διέταξε τον Βασίλειο, ο οποίος τον εγνώρισε και από την Αθήνα, τις σπουδές του κάνανε μαζί, ήταν συνομήλικη με τον Ιουλιανό, τον παραβάτη ο Μέγας Βασίλειος. Και επειδή του πρόσφερε τρία κρίθινα ψωμιά ο Μέγας Βασίλειος για σαν δώρο του αυτοκράτορα, νευρίασε υπερβολικά ο αυτοκράτορας και του αντιπρόσφερε τρία δεμάτια σανό. Και ο Μέγας Βασίλειος είπε το εξής: εμείς δίνουμε στον αυτοκράτορα αυτά που τρώμε. Κρίθινα ψωμιά. Εκείνος φαίνεται μαζί είναι από αυτά που τρώει αυτός. Εννοούσε το σανό. Αυτό ήταν το τελικό χτύπημα στην αλαζονία του, ο οποίος είπε: εσένα με έναν θα εξορίσω, γυρίζοντας από τον πόλεμο. Πήγαινε για τους Πέρσες τότε. Εσένα μεν θα εξορίσω, τη δε πόλη θα κατακάψω. Και μόλις άκουσε την απειλή αυτός ο Μέγας Βασίλειος, πέσανε στα γόνατα την άλλη μέρα και άρχισε να προσεύχεται στην Παναγία να τους γλιτώσει από την τίγρη αυτή που λεγότανε Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος δεν ορολογούσε την όψη εμποδίου και είχε πρόγραμμα, μάγος ήταν στην ουσία πριν να γίνει αυτοκράτορας, είχε πρόγραμμα εξεντώσει τους χριστιανούς και τον χριστιανισμό. Προσευχήθηκαν λοιπόν πολλοί και την τελευταία μέρα πριν να γυρίσει ο αυτοκράτορας είδε ένα όραμα ο Μέγας Βασίλειος εκεί που προσήφιε το βράδυ στην εκκλησία, το πρωί μάλλον, διότι κάνανε ολονύκτιες, προσευχές ολονύκτιες. Και όταν είχαν φύγει όλοι, ο Μέγας Βασίλειος παρέμεινε και έκανε προσευχή μέχρι το πρωί. Κατά τα ξημερώματα λοιπόν εμφανίζεται η Παναγία μπροστά του, στο ιερό βήμα. Και του λέει: Βασίλειε, με επικαλείστε τόσες μέρες. Τι θέλεις από μένα? Και λέει ο Μέγας Βασίλειος: Παναγία Δέσποινα, κινδυνεύουμε από αυτόν. Λέει: ποιον? Τον αυτοκράτορα τον Ιουλιανό. Λέει η Παναγία: α, τον ξέρω, λέει αυτόν. Είναι εχθρός του γιού μου. Υπάρχει, όπως το γράφει ο Μέγας Βασίλειος, αυτό γλαφυρά. Και το περιγράφει με περισσότερα λόγια, όπως το λέω τώρα περιληπτικά. Και φωνάζει στους αγγέλους, είπε κάτι, και έφεραν ένα μάρτυρα τον οποίο τον είχε σκοτώσει ο ίδιος Ιουλιανός. Είχε διατάξει την εκτέλεσή του. Ο Άγιος Μερκούριος, του οποίου είχαν τα οστά και το παρεκκλήσει κοντά στην εκκλησία του, την κεντρική εκκλησία που ήταν της Επισκοπής. Και ήρθε τρέχοντας αυτός, με όλη την περιβολή, τα στρατιωτικά του ρούχα, την ασπίδα, όλα, τις πανοπλίες κλπ. Και της εποχής εκείνης, και κάτι του είπε η Παναγία στα αυτή και έφυγε τρέχοντας. Αυτή τη σκηνή την είδε. Μετά χάθηκε το όραμα μπροστά του. Έτρεξε λοιπόν γρήγορα, υποψιασμένος, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Μερκουρίου, ξύπνησε τον επιστάτη εκεί του χώρου και του λέει: άνοιξε μου γρήγορα να μπω να δω το σκήνομα του Αγίου. Εκείνος ανοίγει, το σκήνομα λείπει. Το παιδί που είναι εκεί και ο επιστάτης αυτός κλωμιάζει και είναι έτοιμος να λιποθυμήσει. Του λέει: μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ. Θα σε καλύψω εγώ. Θα ξανάρθει το σκήνομα εδώ. Μην ασχολείσαι εσύ καθόλου. Άστο σε μένα. Τον ανακούφισε δηλαδή, γιατί πήγε να τρελαθεί. Σου λέει: πώς το κλέψανε το σώμα του Αγίου από εδώ? Και την άλλη μέρα ήρθαν τα μαντάτα από το μέτωπο. Τι ήταν τα μαντάτα από το μέτωπο? Κάποιος λέει τον επλησίασε τον αυτοκράτορα. Βρέθηκε, πήδηξε ξαφνικά μπροστά του σε λίγα μέτρα απόσταση και του εξεσφεντώνησε ένα βέλος στο στήθος. Τρώγοντας το βέλος στο στήθος, αυτός προσπάθησε να το βγάλει ο Ιουλιανός. Και μαζί με το βέλος έβγαλε. Ξέρετε, το βέλος δεν πρέπει να βγαίνει, πρέπει να γίνεται μια επέμβαση για να βγει. Αλλά τη μανία που το κράτησε και το τράβηξε, βγήκανε και εντόστια, λέει.
ίσως βγήκαν κομμάτια από τον πνεύμα του. Και δεν ζει ο άνθρωπος έτσι. Και έπαθε μεγάλη αιμορραγία. Κράτησε, λέει, το αίμα του στις συχοφτές του, βλέποντα να χύνεται το αίμα του, κρουνιδών στις συχοφτές του. Και αφού το επέταξε το αίμα του, λέει, το έσυρε, φώναξε με μια κραυγή και είπε: «Ναι, νίκη κάσμε να ζωρέ». Αυτή είναι η ιστορία που μας περιγράφει γλαφυρά ο Μέγας Βασίλειος για τον μάρτυρα Μερκούριο, την Παναγία και τον Ιουλιανό, τον Παραβάτη και τον θάνατό του. Και έτσι γλίτωσαν τότε. Εν τω μεταξύ ο Μέγας Βασίλειος είχε βάλει τα τιμαρφία αυτά που πήρε, σκουλαρίκια, διαμαντόπετρες, ό,τι είχαν εκείνη την εποχή, έτσι. Ό,τι χρυσό είχαν οι γυναίκες το έδωσαν για να γίνει αυτή η περίφημη εκστρατεία κατά των Περσών. Και δεν ήξερε πώς να τα μοιράσει στο τέλος και έκανε τα ψωμάκια αυτά, τα γλυκόψωμα αυτά, τις πίτες αυτές που μείνανε στην ιστορία σαν βασιλόπιτες και τα μοίρασε σε εκείνους που τα είχαν δώσει. Και διαθαύματος λένε ότι πήραν πολλοί από αυτούς ή όλοι, δεν ξέρω, εκείνο που είχαν προσφέρει πίσω, διαθαύματος. Αυτά είναι φοβερά πράγματα, τα οποία εμείς τα ακούμε. Είναι παράδοση της Εκκλησίας και πρέπει να τα πιστεύουμε. Διότι πράγματι ο Κύριος είναι θαυματουργός και μέγας δια των Αγίων αυτού. Λοιπόν, που είμαστε στον Ιουλιανό τον Παραβάτη, έτσι, που γράφει ο πατήρ Παΐσιος. Θέλησε να μολύνει με νηστεία και έδωσε στην αγορά κρέατα, αλλά με νεύμα ο Άγιος Μάρτυρας Θεόδωρος είπε στον Αρχιεπίσκοπο Ένδοξο τι σημαίνει και διέταξε να αναπληρώσουν τις ανάγκες της τροφής τους, του κρέατος και όλα αυτά που ήταν τα ειδωλόθητα, με κόλυβα. Και έτσι διαφυλάχτηκε αμόλυντος ο λαός και καταλήγει ο πατήρ Παΐσιος. Ακούς δυστυχώς σήμερα ένα σωρό ανοησίες. Άλλος λέει: «Εγώ θα δεχτώ την κάρτα με το 666 και θα κάνω και ένα σταυρό στο κεφάλι. Και ας δεχτώ το σφράγισμα στο κεφάλι με το 666. Είναι ανοησίες να νομίσουν ότι θα αγιαστούν με αυτόν τον τρόπο. Αγιάζεται το νερό και γίνεται αγιασμός, αλλά τα ούρα δεν δέχονται αγιασμό». Δηλαδή το βρωμερό μίασμα του Αντιχρίστου, το σφράγισμά του και το όνομά του, δεν δέχεται αγιασμό δίπλα. Δεν μπορεί να το αγιάσει όπου και να είναι. Η πέτρα με θαύμα γίνεται ψωμί. Η ακαρθαρσία δεν δέχεται αγιασμό. Επομένως, ο διάβολος, ο Αντίχριστος, εδώ να γίνει μια διευκρίνηση, δεν εννοεί ο πατήρ Παΐσιος ότι ο διάβολος είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος. Ο διάβολος δεν είναι άνθρωπος, είναι άγγελος, εκπεσών άγγελος. Άλλη φύση του δηλαδή. Δεν έχει ανθρώπινη φύση, ούτε μπορεί να πάρει ανθρώπινη φύση. Απλώς θα μπει στον Αντίχριστο, επειδή τον επικαλείται αυτός, σαν δαιμονικός άνθρωπος από του γεννησιμιού του δηλαδή, θα μπει όλη η δύναμη του Σατανά στον Αντίχριστο. Αυτό θα γίνει. Όχι πως ο Σατανάς θα λάβει σάρκα και οστά. Ο Σατανάς δεν μπορεί να λάβει σάρκα και οστά. Κανένας άγγελος δεν μπορεί να λάβει σάρκα και οστά, όπως πήρε ο Κύριος. Και συνεχίζει ο πατήρ Παΐσιος μετά τη διευκρίνηση που σας έκανα περί διαβόλου και Αντιχρίστου. Επομένως ο διάβολος, κόμμα ο Αντίχριστος, όταν είναι στην ταυτότητά μας ή στο χέρι ή στο κεφάλι με το σύμβολό του, δεν αγιάζεται με το να βάλουμε και ένα σταυρό. Ούτε το μαρτύριο, λένε οι Άγιοι, μετά δεν σε σώζει αν πάρεις το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Τόσο πολύ. Που το μαρτύριο πάντα, όπως ξέρουμε, σώζει τις καταστάσεις. Οποιονδήποτε αποστάτη τον έσωσε. Το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου τον έσωσε από το ότι είχε γίνει μουσουλμάνος. Πήγε στον παστόν αυτό, πήγε στον Τούρκο καδί και του δικαστή και του είπε: «Εγώ ήμουνα Έλληνας», ενώ η Ορθόδοξος ήταν, λέει, Έλληνας, γι' αυτό η υπηκότητα μαζί με το αυτό πάει. Και τούρκεψα, δηλαδή έγινα μουσουλμάνος. Του λέει: «Τι θα σου κάνω εγώ τώρα?» Λέει: «Όχι, εγώ θα ξαναγίνω», λέει, «χριστιανός. Αυτό ήρθα να σου δηλώσω». Λέει: «Θα πεθάνεις άμα γίνεις χριστιανός. Έτσι είναι νομοθεσία η δικιά μας». «Ας πεθάνω», λέει. «Βρε, κάτσε καλά». «Αποκλείεται», λέει. «Αποκλείεται. Αποφάσισα να ξαναγίνω χριστιανός». Και αφού αρνήθηκε τον μουσουλμανισμό, τον σκότωσαν και αγίασε ο Άγιος Γεώργιος. Η πέτρα με θαύμα γίνεται ψωμί, η ακαθαρσία δεν παίρνει αγιασμό. Επομένως, όπως είπαμε, και ό,τι και αν κάνουμε μετά, αφού έχουμε σφραγιστεί στο χέρι και στο μέτωπο, δεν αγιάζεται με το να βάλουμε ένα σταυρό. Προσέξτε πάρα πολύ. Η Θεία Χάρις του Χριστού μόνον,
όταν αρκούμεθα στο Άγιο Βάπτισμα στη σφραγίδα δωρεάς που απαρνούμεθα τον Σατανά, συνταδώσόμαστε τότε με τον Χριστό και δεχόμεθα σφραγίδα δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Ο Χριστός να δίνει καλή φώτιση. Αμήν, εύχομαι και εγώ το ίδιο σε όλους σας, να μας δίνει ο Θεός σε όλους μας καλή φώτιση. Και υπογράφει Παναγούδα 1987, με πολύ πόνο και αγάπη Χριστού, μοναχός Παΐσιος, ο Παΐσιος, ο Αγιορείτης, όπως έχουμε συνηθίσει να τον λέμε, τον πατέρα Παΐσιο. Ένας είναι στον 20ο αιώνα ο πατήρ Παΐσιος που αγίασε, μαζί με τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη και άλλους, τους οποίους θα αναδείξει, όπως φαίνεται, ο Θεός σαν σύγχρονους Αγίους. Αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, ξεφύγαμε και λίγο παραπάνω, να είστε καλά, χαίρετε Κυρίου.